Εδώ είμαστε και για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για να συζητήσουμε επίσης αυτοδιοικητικά, κάνοντας την έκπληξη, όπως ξαναλέω, για να αφιερώσουμε εκείνο το χρόνο τον οποίο απαιτείται, έτσι όπως τουλάχιστον το κρίνουμε εμείς, αυτό το κομμάτι που λέγεται αυτοδιοικητικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Είπαμε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, κύριε Σκουλά. Στην τελική ευθεία πλέον. Καλησπέρα σας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση από το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την παραγωγή έργου. Mm-hmm. Είτε αυτό αφιερώνεται προεκλογικά, είτε αυτό αφιερώνεται στα έργα. Λοιπόν, να πούμε για το τυπικό του πράγματος, ότι είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Κουλάς, λοιπόν, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Και είχετε μόλις έρθει από τις περιοδίες σας και από τον κόσμο, τον οποίο έχετε, τις επαφές που έχετε με τον κόσμο. Και έτσι θέλουμε μία γεύση από εσάς. Τι συναντάτε, τι βλέπετε, τι σας λέει ο κόσμος. Νομίζω ότι περιμένετε ευχάριστες ειδήσεις από εμάς. Λοιπόν, η πιο ευχάριστη, καθότι έρχομαι στη βιομηχανική περιοχή, mm-hmm. είναι ότι δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο και το κάθοδος της οδού Λεωφόρου Καζαντζίδη τη Δευτέρα που μας πέρασε. Προχωράμε σε εργασίες επισκευής των στιθέων, τα οποία είχαμε σπάσει, προκειμένου να διεξάγεται η κυκλοφορία προς το Βεζινάδικο και τις άλλες επιχειρήσεις πιο πάνω. Mm-hmm. Οπότε, μόλις ολοκληρωθούν και αυτές οι μικρές εργασίες, θα πέσει και το δεύτερο στρώμα της αντιολισθηρής ασφάλτου και θα έχουμε περαιωμένο το αντιπλημμυρικό έργο της Καζαντζίδη 3 μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν είναι μέσα στο χρόνο. Είχαμε πει βέβαια ότι θα παραδοθεί 15 Σεπτεμβρίου, αλλά ο εργολάβος έκανε κάποιες άλλα έργα στο Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα. Άρα αυτά τον καθυστέρησαν. Αυτά ακριβώς τον. Παρά το ότι κατά τη γνώμη μου δεν όφιλε και να τα κάνει βέβαια, διότι εδώ είχαμε μία συμφορισμένη βιομηχανική περιοχή, ενώ αλλού δεν υπήρχε τόσο θέμα. Σοβαρό. Ωστόσο, είμαστε πάντοτε 3 μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Μας βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες, κύριε Σκουλά. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν. Το αντιπλημμυρικό λοιπόν της Καζαντζίδη είναι έτοιμο σε μερικές μέρες. Η κυκλοφορία έχει ήδη αποκατασταθεί, έχει αποσυμφορηθεί η βιομηχανική και η καθημερινότητά σας ευτυχώς είναι στο επίπεδο που επιθυμούσαμε πάντα. Το λέτε με χαμόγελο και χαμογελάμε κι εμείς, γιατί η αλήθεια είναι το πήγαινε στη βιομηχανική περιοχή τους τελευταίους μήνες. Ήταν φορτισμένο. Ήταν φορτισμένο. Δεν γίνεται έργο χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα τόσο σημαντικό έργο. Χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα. Και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι, με δεδομένη και την εμπειρία της Θεσσαλίας πια, η αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων από τις οποίες κινδύνευε με πολύ ποιότερες καιρικές συνθήκες, η Αλγανασό και ο Κατσαμπάς. Παρόμοιες επικινδυνότητα σημεία υπάρχουν που δεν έχουμε ακόμη επέμβει για τους χύψη λόγους, ο οποίος θα μας πείτε εσείς. Καθαρίζουμε εντατικά τα ρέματα. Καθαρίζουμε εντατικά τα ρέματα, διότι η καθαρότητα των ρεμάτων έχει να κάνει με την ομαλή ροή των νερών της βροχής και κυρίως όσα ρέματα επηρεάζουν τις αστικές περιοχές, είναι προτεραιότητα της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Αλλά αυτό το βασικό έργο ήταν πολύ σοβαρό να γίνει. Ένα άλλο σημείο στο οποίο κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά με αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα και συνοδά υδραυλικά έργα είναι ο κόμβος από τον κόμβο Γαζίου στον Άγιο Νικόλαο την Εκκλησία μέχρι τη στροφή προς Κουρίτες, κόμβος Κρουσόνα Καλεσίων. Mm-hmm. Εκεί είναι τα 700 μέτρα. Είχαμε ένα πρόβλημα, λίμναζαν τα νερά της βροχής και είχε πολυταλαιπωρηθεί το οδόστρωμα. Οπότε μπήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποκαταστήσει και τα υδραυλικά έργα για να παροχετεύουν τα νερά στο ρέμα του Γαζανού ποταμού και θα έχουμε ολοκληρώσει την επίστροφηση της ασφάλτου στο σημείο εκείνο για να παραδοθεί με την οδική ασφάλεια που απαιτεί η περιοχή προς Καλέσα, προς Τήλισο, προς Ρογδιά, προς Κουσόνα, Χεραμούτσι, Καβροχώρη. Και Μιλοπόταμο φυσικά. Κύριε Σκουλά, ο κόσμος δεν ανησυχεί μόνο για το θέμα των πλημμυρών. Ανησυχεί και για τις γέφυρες, για την εικόνα που βλέπουμε, τις γέφυρες του ΒΟΑΚ. Υπάρχει κάτι που θα δρομολογηθεί? Γιατί και εμείς μαζί σας. Η υπηρεσία μας οφείλει, επειδή έχει την αρμοδιότητα συντήρησης των έργων του ΒΟΑΚ, να εποπτεύει πού κείται η επικινδυνότητα, πού έγκυται ο κίνδυνος. Έχουμε λοιπόν προτεραιοποιήσει 6 γέφυρες του ΒΟΑΚ. Έχουμε στείλει από τον περασμένο Νοέμβριο του 2022 ένα τεχνικό δελτίο με απέτηση 5.100.000 ευρώ στο Υπουργείο. Ο Υπουργός, όταν ήρθε τον Αύγουστο, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να το αποκαταστήσει. Με οργή και ανησυχία όμως λέμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει όσο θέλουμε το θέμα. Εμείς χρηματοδοτούμαστε από το Υπουργείο για τη συντήρηση του ΒΟΑΚ. Έχουμε επισημάνει και προτεραιοποιήσει το θέμα των γέφυρων, τη γέφυρα της Αλικαρνασσού, τη γέφυρα στο Γάζι, τη γέφυρα των Λινοπεραμάτων, τη γέφυρα των Σισών
στο Φόδελε, άλλες τρεις γέφυρες στο Ρέθυμνο. Μεγάλος έχουμε αριθμός. Βέβαια, έχουμε εντοπίσει το σημείο της προτεραιότητας των επισκευαστικών αναγκών και αναμένουμε τη σχετική χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Το θέμα είναι και ο βαθμός επικινδυνότητας, βέβαια. Το επισημαίνουμε και με δημόσιο τόνο ότι αναμένουμε την ενεργοποίηση του Υπουργείου. Οχλούμε. Η τελευταία υπόσχεση που πήραμε ήταν τον προηγούμενο μήνα από τον κύριο Ταχιάο, που ήρθε εδώ πέρα και είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το τεχνικό δελτίο. Το ό,τι μπορεί μέχρι το ό,τι έχει γίνει είναι. Ναι. Ένα κενό μέχρι τώρα. Ναι. Κύριε Σκουλά, να αναφερθούμε και λίγο στα έργα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης, διότι είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, αν και είναι μικρότερης κλίμακας, καμιά φορά είναι πιο σημαντικές και από τα κανονικά οδικά έργα. Κύριε Σαββίδη, δεν είναι καθόλου μικρής κλίμακας. Δηλαδή, αν δούμε το τι διεξήχθηκε, το τι διεξάγεται στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο της Κρήτης τους τελευταίους μήνες, η θεσμική μνήμη της υπηρεσίας μας ως Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων δεν ενθυμείται άλλης τέτοιας εντάσεως περίοδο παραγωγής έργου. Μιλάμε για το κομμάτι από την Παπαναστασίου μέχρι τα Ελληνοπεράματα που έχει στρωθεί, το υπόλοιπο κομμάτι από τη Γιώφυρο μέχρι τα Ελληνοπεράματα, το νότιο ρεύμα, μετά το πέρας της τουριστικής σεζόν και άμεσα. Θα κουμπώσει φυσικά και ο κόμβος Γαζίου, η άνοδος, γιατί η κάθοδος έγινε τις προηγούμενες εβδομάδες, οδοστρώνοντας το βόρειο ρεύμα προς Ελληνοπεράματα. Μιλάμε για το κομμάτι στο Παλαιόκαστρο το οποίο έχει αποκατασταθεί, για τον κόμβο του Φόλενδελε. Φυσικά με νυχτερινές εργασίες, όπως έχουμε πει, τον κόμβο Παπαναστασίου, Λινοπεραμάτων, Γαζίου, Γιοφύρου, Φινικιάς. Φυσικά μπορούμε να πούμε για τα έργα στο Κοκκίνι Χάνι, τα οποία θα συνεχιστούν και αυτά μετά τη λήξη της τουριστικής σεζόν, για να μην ενοχλείται η οικονομική δραστηριότητα. Για την παράδοση του κόμβου των Γουβών, ο οποίος έλυσε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην περιοχή, δεκαετίες αναμονή για αυτό το έργο ουσιώδους ασφάλειας στην περιοχή. Βέβαια, να σας διακόψω τώρα, ο κόσμος ζητάει και κόμβους για να υπάρχει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και στην παλιά Εθνική Οδό, όπως διέρχεται, προς, δηλαδή από Γούβες προς Χερσόνησο, γιατί εκεί ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη επικίνδυνοτητα. Και είναι και πολλοί οι κόμβοι. Δηλαδή, φεύγοντας κανείς από το σημείο που έχει γίνει ο καινούργιος κόμβος στις Γούβες προς τη Χερσόνησο, είναι πολλοί οι κόμβοι. Θα σταθώ σε αυτό, εάν επιθυμείτε να μιλήσουμε για τη νέα γενιά έργων. Ναι, να πάμε λίγο στην ερώτηση για να την προχωρήσουμε κιόλα. Και να πρέπει να περιμένουμε. Θέλουμε να πούμε ότι ο κόμβος Κουνάβων είναι κάτι το οποίο είναι πια έτοιμος και με φωτισμό. Ο κόμβος Αρκαλοχωρίου, τον οποίο δικαιούται το σεισμοπαθές Αρκαλοχώρη με επίταση, εκτελείται πια εντατικά. Παραδώσαμε πριν από μερικές ημέρες, εβδομάδες, το κομμάτι προς Αγίας Εμνία ανεμπόδιστα και απελευθερώσαμε τη δυτική περιμετρική του Αρκαλοχωρίου. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 24 θα είναι έτοιμος και ο κόμβος Αρκαλοχωρίου. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Να γίνει και αυτό. Και μετά, φυσικά εκτελούνται τα έργα στο Βιάνος Αρκαλοχώρη σε 17 σημεία σε σημασμένης επικινδυνότητας με καθολιστήσεις και καθυζήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα 20 σημεία στο Εθνικό Δίκτυο Λασιθίου, ιδίως στην περιοχή της Σιτίας. Διεξάγονται αυτή τη στιγμή αυτές οι εργασίες. Και πάμε τώρα, μετά από αυτά τα τετελεσμένα του πυκνού και σύντομου χρονικού διαστήματος, στα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα κομμάτια από τον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, τα Καπαριανά, τα σημεία στην Αγία Βαρβάρα, το στροφή στο Ελεουργείο πριν το Τιμπάκι. Ετοιμαζόμαστε επίσης τους επόμενους μήνες να επέμβουμε στο Βουρβουλίτη και στον Άγιο Αντώνιο με ένα έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων που θα αντιμετωπίσει την κακοτεχνία και τις κατολιστήσεις εκεί πέρα. Και φυσικά την ίδια στιγμή διεξάγονται και οι εργασίες στο Ηράκλειο Μυλοπόταμο, στο τμήμα Νόγια Σίσαρχα, μελέτες για τα άλλα δύο τμήματα από τον Αρόλιθο μέχρι τον Κόμβο Στρουμπούλου και τον Αστηράκη μέχρι τον Κυλιστό. Θα έχουμε μελέτες σε ένα περίπου χρόνο έτοιμες για να χρηματοδοτήσουμε. Φυσικά έχουμε στείλει από την αντιπεριφέρεια Ηρακλείου τον Ε50 από τον Κόμβο Ελιάς μέχρι Γάλιπε, για να γίνει και εκείνο το σημείο το οποίο θα είναι τριτεύουσα όδευση προς το αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά ίσως και η συντομότερη. Οφείλουμε να σας πούμε ότι ζητήσαμε και πλήρη κόμβο από το Υπουργείο όταν κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ στο Γκαρτερό, στο σημείο που ενώνεται με το δρόμο της Επισκοπής, και πιστεύουμε ότι έχει γίνει δεκτό. Επιμείναμε ιδιαίτερα σε αυτό. Και πάμε στη νέα γενιά έργων στην Κρήτη. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με μακροχρόνιο πολιτικό σχεδιασμό
ήδη από τις προηγούμενες θητείες Αρναουτάκη και φυσικά με την υποστήριξη του μόνιμου και συνεισφέροντος διοικητικού προσωπικού, διότι πρέπει να πούμε ότι εμείς η πολιτική ηγεσία πλέουμε επί διοικητικού υποβάθρου, αόκνου, συνεχούς και μόνιμου, ετοιμάζει τη νέα γενιά έργων, τα οποία ευελπιστεί να κουμπώσει με το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ανοιχτό, και αυτά δεν είναι άλλα από την παράκαμψη μοιρών, την παράκαμψη στην Πακίου που θα αποδεσμεύσει την οδική κίνηση στη Μεσαρά, την παράκαμψη Σιτίας προς Πισκοκέφαλο που θα είναι η κατάληξη του νότιου οδικού άξονα από Ρέθυμνο μέσω την Πακίου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιερά Πέτρας προς Σιτία, την διαφοροποίηση με όρους ασφάλειας της οδού από Γούρνες Τεμένους μέχρι Διακλάδους προς Σταυράκια και Δαφνές, αυτά τα 8 χιλιόμετρα της οδού προς Μεσαράς, τα οποία θα γίνουν με φωτισμό στη Θέα και Νησίδα στη μέση, όπως είναι ο δρόμος μέχρι το Σταυρωμένο, από εκεί και πίσω. Και φυσικά το πιο τουριστικό μέρος της Κρήτης, η παλιά Εθνική Οδός, από Γούβες μέχρι Χερσόνησο και από Χερσόνησο μέχρι Μάλια, διεξάγουμε διαγωνισμό μελετών για νέα ασφαλτόστρωση, για κόμβους, για στη Θέα, για ενδεχομένως συνοδά οδικά στοιχεία διαφοροποιημένου ενδιαφέροντος σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι η αιχμή της τουριστικής κίνησης, αν όχι στην Κρήτη. Στο πνεύμα του συνεχίζουμε, κύριε Σκουλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, μας δώσατε όλο το περίγραμμα της νέας γενιάς έργων. Δεν τέλειωσα. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. 7.300.000 για 122 χιλιόμετρα σε όλη την Παλαιά Εθνική Οδό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σκουλά, πρέπει να κλείσουμε. Και συνεχίζουμε με την ίδια ένταση εργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.